Και αλλάζουμε κλίμα και πάμε ταξίδι. Ένα ταξίδι στις Άλπεις, μια οροσειρά που είναι συνώνυμο της κομψότητας και της πολυτέλειας, όσο και των εκδρομών και των εξορμήσεων. Όσοι αγαπούν τα βουνά και το χιονισμένο σκηνικό, σίγουρα βρίσκουν τον προορισμό τους στις Άλπεις. Μια από τις πιο συναρπαστικές οροσειρές στον κόσμο, εκτός από τα Ιμαλάια, δεν υπάρχουν πολλά μέρη που συγκρίνονται με την ομορφιά των ψηλότερων ορεινών κορυφών στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ για να βιώσουν το υπέροχο σκηνικό, αλλά και ένα αριθμό δραστηριοτήτων από πεζοπορία και σκι μέχρι απλή χαλάρωση στα πολυτελή ριζόρτ και τα μοναδικά σαλέ. Λατρεύετε κι εσείς το βουνό, τον αέρα του και τα γραφικά χειμερινά του τοπία, αλλά δεν τρελαίνεστε για σκι? Κανένα πρόβλημα. Στις Άλπεις μπορούν να σας προσφέρουν μια ποικιλία εναλλακτικών δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν πέδιλα του σκι. Από στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας μέχρι ψώνια και εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς. Γεια σας λοιπόν από τις πανέμορφες Άλπεις. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε σκι, οι περισσότεροι δηλαδή, όχι εγώ. Εγώ βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή για να σας πω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αν δεν μας αρέσει το σκι και πώς μπορούμε να περάσουμε την ώρα μας πάνω στο βουνό κάνοντας πράγματα τα οποία είτε έχουν να κάνουν με αθλητική δραστηριότητα είτε και όχι. Το να κατεβείτε την πίστα με τα σκί σας δεν είναι ο μόνος λόγος για να ανεβείτε ψηλότερα στο βουνό. Η βόλτα με το τελεφερίκ είναι μια εμπειρία από μόνη της, αφού σας παρέχει την απόλυτη θέα ξεκούραστα. Υπάρχουν πολλά καφέ ή ακόμα και εστιατόρια όπου μπορείτε να απολαύσετε το αγαπημένο σας ζεστό ρόφημα και να θαυμάσετε το τοπίο, το χαριτωμένο θέαμα το σκιέρ που είναι τόσο όμορφο που μοιάζει με ψεύτικο. Εισπνέστε βαθιά τον καθαρό αέρα και αδειάστε το μυαλό σας από το άγχη της καθημερινότητας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χαλαρώσετε διαβάζοντας το αγαπημένο σας βιβλίο. Ανακάλυψα λοιπόν ότι υπάρχουν φανταστικά σπα, τα οποία έχουν έτσι και κάποιες ιδιαίτερες θεραπείες. Τώρα προχωράω προς ένα από αυτά, το οποίο έχει και θερμαινόμενη πισίνα εξωτερική, με μία θέα κάπως έτσι. Όλα δηλαδή γύρω μας να είναι παγωμένα και εμείς να κολυμπάμε στο ζεστό νερό. Θα μου σκοτώσουν οι περισκές. Πάμε λοιπόν να το δούμε πριν πάμε. Στις Άλπεις, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν εγκαταστάσεις σπα με εσωτερικές αλλά ακόμα και εξωτερικές πισίνες. Ακόμα και αν το δικό σας ξενοδοχείο δεν διαθέτει, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επισκεφτείτε κάποιο γειτονικό. Σε κάθε περίπτωση, μη στερήσετε από τον εαυτό σας αυτή την εμπειρία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο χαλαρωτικό από το να βυθιστείτε σε μια πολυτελή θερμαινόμενη πισίνα και να κουφίσετε το σώμα και πνεύμα ενώ έξω το χιόνι πέφτει πυκνό. Οι Άλπεις είναι γεμάτες από πολυάριθμα κάστρα και παλάτια. Πολλά χρησιμοποιήθηκαν ως οχυρά, ενώ άλλα ως εξοχικές κατοικίες κατά το Μεσαίωνα. Στις μέρες μας έχουν ουσιακό χαρακτήρα, ενώ κάποια χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία και και εστιατόρια. Όπως και να έχει, σίγουρα μια επίσκεψη σε ένα κάστρο θα σας κάνει να αισθανθείτε το λιγότερο προκυπικά. Δεν ξέρω για τον έρωτα, πάντως ο τουρισμός σίγουρα περνάει από το στομάχι. Γι' αυτό, ενώ βρίσκεστε στις Άλπεις, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ φτιαγμένες από ντόπια προϊόντα. Πεντανόστιμες γεύσεις με βάση την κρέμα και τα τυριά ολοκληρώνουν την εμπειρία στο πανέμορφο τοπίο.